Μπες στο mylogotshirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Εμείς έχουμε δίνα μας τον Άρη, τον Κορονίδη. Άρη, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω είναι μια δικαίωση για μας. Έχουμε περάσει τον τελευταίο μήνα 1,5 πάρα πολύ δύσκολα με τον τραυματισμό 2 πολύ βασικών παιχτών. Αλλά δείξαμε σήμερα ότι και στο προηγούμενο μάτς ότι είμαστε ενωμένοι. Είχαμε καλό πλάνο. Και το θέλαμε πάρα πολύ αυτό. Νομίζω ότι και φέτος γενικά όλη η χρονιά μας με αυτήν την τα που κάναμε στην Ομόνοια μαυρώθηκε λίγο και γι' αυτό θέλαμε σε αυτό το Final Four να δείξουμε ότι είμαστε εδώ και ότι θα τα κυνηγήσουμε όλα φέτος. Πραγματικά αυτό φάνηκε πολύ και στον τρόπο που πανηγυρίσατε στο τέλος. Έλεγα και εγώ κατά τη διάρκεια της μετάδοσης ότι είναι μια περίεργη σε εισαγωγικά χρονιά για τον Κεραυνό με τις πολλές ήττες που έχει δεχτεί στην έδρα του. Παρ' όλα αυτά, σήμερα έρχεται αυτή η δικαίωση που λες. Εντάξει, όντως έχουμε κάνει κάποιες κακές ήττες στην έδρα μας, αλλά στο τέλος λέει εξαιρίζουν τον γαμπρό. Εμείς είμαστε, θεωρώ, μια ομάδα η οποία αν είμαστε πλήρης δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, ειδικά στους τελικούς. Θεωρώ θα έπρεπε να ήμασταν ήδη πρώτοι. Κάναμε κακές ήττες, αλλά σημασία έχει ότι σήμερα παίρνουμε αυτό το κύπελλο που το χρειαζόμασταν πολύ και συνεχίζουμε. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους συμπαίκτες μου. Ήταν πάρα πολύ καλή σήμερα και την αντίπαλη ομάδα την ΑΕΚ. Και θα δούμε, είμαι πολύ χαρούμενος. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Θα δοκιμάσουμε να φέρουμε τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη δίπλα μας. Coach, συγχαρητήρια, μεγάλη επιτυχία για τον Κεραυνό. Σίγουρα πολύ σημαντική νίκη. Εντάξει, η ομάδα είχε χρόνια να πάρει έναν κύπελλο, μετά από 6 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, ήρθαμε εδώ με τα προβλήματά μας, αλλά όπως φάνηκε στο κύπελλο, σε 45 λεπτά, πολύ αποφασισμένοι. Να πουλήσουμε πολύ σκληρά το μάρι μας. Έκανε καταπληκτικό παιχνίδι ο Willis, κάλεψε όλους τους απόντες και με το παραπάνω θα έλεγα. Χαριτολογώντας αυτό που λέγαμε αυτές τις δύο εβδομάδες, αν ήταν να επιλέξουμε να μείνει ένας από τους τρεις ψηλούς, τον Αμπουγκάρ, τον Κιν και τον Willis, θα θέλαμε να μείνει ο Willis, παρόλο που δεν είναι εμπειρός, γιατί είναι ο μόνος που πραγματικά μπορούσε να παίξει 45 συνεχόμενα λεπτά. Νομίζω ότι σήμερα θα εξέδειξε ακόμα μια φορά τις δυνατότητες του, δίκαιος MVP και έκανα φανταστικό παιχνίδι. Επίσης πάντως κατά τη διάρκεια της μετάδοσης χαριτολογώντας και εμείς λέγαμε ότι το κύπελλο πρέπει να το πάρει σπίτι του σήμερα. Εντάξει, σίγουρα έκανα ένα φανταστικό παιχνίδι. Εντάξει, θέλω απλά με τη σειρά μου να πω ένα τεράστιο μπράβο στους παίχτες της ομάδας και στους ξένους και ειδικά στους Κυπρίους, τους οποίους είπα πριν από αυτόν το Final Four ότι θα είναι δικό τους αυτόν το, και δικό τους αυτόν το κύπελλο, γιατί πραγματικά κατέθεσαν και αυτή την ψυχή τους. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τον Μιχάλη τον Ματσεντίδη και τον Στέγιο για την πολύ καλή δουλειά που κάνουν. Τον Άγγελο τον Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι πραγματικά το δεξί μου χέρι, είναι ο άνθρωπος που πάντοτε είναι δίπλα μου και σε όλη την ομάδα και μας στηρίζει. Και θέλω να το δώσω στον πρόεδρο, γιατί θα δώσω το κύπελλο στον πρόεδρο, γιατί πραγματικά πέρασα και εγώ τις δύσκολες μου στιγμές και αμφισβήτηση, δεν το κρύβω, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει σε μένα και νομίζω ότι το αξίζει δικαιωματικά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα σας ευχαριστώ. Σάιμον, συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πραγματικά. Ήταν μια κατάθεση ψυχής για όλη την ομάδα σήμερα εδώ με τις απουσίες σας. Παρ' όλα αυτά, κατορθώσατε και φτάσατε σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία σε κατάξυση αυτού του κυπέλλου. Κοίτα, η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε αυτούς τους τραυματισμούς και έχουμε αυτές τις δυσκολίες. Αλλά είχαμε το χαρακτήρα και είχαμε και τη θέληση να υπερβούμε αυτές τις δυσκολίες και το δείξαμε νομίζω στη διάρκεια του αγώνα. Σε όλη τη διάρκεια μείναμε κοντά στο σκορ, πιέσαμε να βγούμε μπροστά. Προφανώς η ΑΕΚ είναι μια ομάδα πάρα πολύ ισχυρή, πάρα πολύ δυνατή, με πολλή ποιότητα. Πάλεψε και αυτή. Πήγαμε σε μια παράταση. Πήγαμε σε μια παράταση που νομίζω ήταν το καλύτερο ενδεχόμενο για ένα τελικό κυπέλλου. Και νομίζω δίκαια βγήκαμε νικητές γιατί το θέλαμε νομίζω παραπάνω. Εγώ δεν θέλω να πω ότι το δείξατε και στην παράταση. Εκεί που ίσως οι περισσότεροι πίστεψαν ότι θα μείνετε από δυνάμεις, αντίθετα εσείς το παλέψατε ακόμα περισσότερο. Νομίζω χαρακτηριστικό είναι ο Ντάραντ που έμενε πάντα πίσω και κρατούσε τα πόδια του. Αυτό δείχνει το πόσο εξαντλημένοι ήταν οι παίχτες στη διάρκεια του αγώνα. Εντάξει, αυτό το γνωρίζαμε, αλλά είναι ένας αγώνας, ένας τελικός. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι αν είσαι κουρασμένος ή όχι. Δίνεις, κάνεις κατάθεση ψυχής και ζεις με το αποτέλεσμα. Και νομίζω βγήκαμε νικητές. Βγήκαμε δικαιωθήκαμε. Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
Thank you.